Φίλες και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 52ο επεισόδιο του podcast. Σήμερα έχουμε θεματάρα. Είναι πολύ σημαντικό επεισόδιο και παρακαλώ πολύ συντονιστείτε με προσοχή. Έλαβα ένα ερώτημα κάτω από ένα από τα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube το οποίο το θεώρησα εξαιρετικά σημαντικό και χρήσιμο ερώτημα και ήταν και η αφορμή για τη δημιουργία αυτού του podcast. Μου γράφει μια γυναίκα, θα ήθελα πολύ να κάνετε ένα βίντεο για τις γυναίκες που δεν μπορούν να καταλάβουν αν θέλουν ή και αν είναι όντως έτοιμες να κάνουν ένα παιδί. Θα με ενδιέφερε πολύ ο λόγος σας. Παρόλο που η γράφουσα την ερώτηση είναι γυναίκα και το ερώτημα της στο σχόλιο κάτω από το βίντεο αφορούσε μόνο γυναίκες, επιλέγω συνειδητά το επεισόδιο αυτό να απευθύνεται και σε γυναίκες και σε άντρες. Πότε είσαι έτοιμη, πότε είσαι έτοιμος να γίνεις γονιός. Ως ψυχολόγος είμαι απολύτως βέβαιη ότι η γονεϊκότητα των γονέων, το να είναι οι γονείς συνειδητοί γονείς, παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στο να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και να έχουν είτε ψυχική ισορροπία, υγεία και ευεξία και να υγιές στυλ προσωπικότητας, είτε να μεγαλώσουν με συλλογές τραυμάτων, οι οποίες να είναι η βάση πάνω στην οποία να αναπτυχθούν διάφορες δύσκολες καταστάσεις και ψυχοπαθολογίες. Εννοείται ότι όταν γεννιέται ένας άνθρωπος φέρει μαζί του κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα προσωπικότητας, κληρονομικά και κληρονομεί κάποιες προδιαθέσεις για κάποιες ψυχικές διαταραχές και δυστυχώς μπορεί να κληρονομήσει και κάποια γονίδια τα οποία να φέρουν στη ζωή του στο μέλλον κάποιες σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Όμως, το τι σοι άνθρωπος θα είναι, τι ήθος θα έχει αυτός ο άνθρωπος και πόσο ευδέμων ή δυστυχής θα είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι κάτι το οποίο επηρεάζεται άμεσα από το περιβάλλον της οικογένειας. Εάν δηλαδή ένα παιδί γεννηθεί σε μια οικογένεια όπου ο γονέας ή οι γονείς είναι γονεϊκοί, ...συνειδητοποιημένοι και μεγαλώσουν το παιδί σωστά, είναι πολύ πιθανόν αυτό το παιδί να μεγαλώσει έχοντας γίνει η καλύτερη επιλογή του εαυτού του. Να επιλέγει μεγαλώνοντας ξανά και ξανά να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Να επιλέγει μεγαλώνοντας το δρόμο της αρετής και όχι το δρόμο της κακίας. Είμαι ψυχολόγος. Η εξειδίκευσή μου είναι στην κοινωνική και κλινική ψυχολογία. Έχω εργαστεί για πάνω από 20 χρόνια με νεαρούς ενήλικες, ενήλικες και ζευγάρια. Έχω γράψει 7 βιβλία. Το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» είναι ένα βιβλίο το οποίο έγινε best seller στην κατηγορία του όταν κυκλοφόρησε στο τέλος του 2017 με τον τίτλο αυτό τον «Πιασάρικο» ενώ όταν το είχα γράψει αρχικά είχα δώσει τον τίτλο «Ποτέ δεν ήθελα να είμαι καλή μάνα», θέλοντας να στυλιτεύσω και από τον τίτλο «Τα πρέπει και τα μη της γονεϊκότητας», του πώς η κοινωνία, η θρησκεία, η pop κουλτούρα, η ευρύτερη οικογένεια παρουσιάζει στους ανθρώπους το ρόλο του γονιού και πώς θα έπρεπε να είναι στην πραγματικότητα. Έγραψα το βιβλίο αυτό το 2016, όταν η μεγάλη μου κόρη ήταν 16 ετών και ο μεγάλος μου γιος ήταν 19 ετών. Τα πράγματα που γνωρίζω για τη γονεϊκότητα σήμερα είναι πολύ περισσότερα. Όταν έρθει η στιγμή να ξαναγράψω το βιβλίο αυτό, θα προσθέσω στοιχεία από αυτά που θα μοιραστώ μαζί σας σήμερα σε αυτό το επεισόδιο στο podcast. Σε εκείνο το βιβλίο όμως μίλησα ξεκάθαρα για το ότι η αγάπη δεν είναι θυσία, για το ότι η γονεϊκότητα είναι πρωτίστως ευθύνη, συνειδητή ευθύνη που παίρνει ένας άνθρωπος όταν αποφασίσει να αποτολμήσει να φέρει παιδιά στον κόσμο αυτό. Και βασικό σλόγγαν στο βιβλίο εκείνο είναι το «Σκάσε και κολύμπα». Ήθελες να γίνεις γονιός, σκάσε και κολύμπα τώρα. Πρόσφατα, στο κανάλι μου στο YouTube, ανέβασα μια σειρά από βίντεο για την κακοποιητική παιδική ηλικία και για το πώς ο ενήλικες πάμε πίσω και αναλογιζόμαστε την παιδική μας ηλικία και μπορεί να μην έχουμε μια καθαρή εικόνα για το αν μεγαλώσαμε σε ένα υγιές περιβάλλον με γονεϊκούς γονείς που μας έδιναν ασφάλεια, στοργή και διαπαιδαγώγηση αγαπητική ή αν μεγαλώσαμε σε ένα περιβάλλον στο οποίο παίρναμε αρνητικότητα από τους γονείς μας, απόρριψη, υπερβολική αυστηρότητα, επικριτικότητα, συναισθηματική παραμέληση, ακόμη και κακοποίηση ή αν δεν γνωρίζουμε και δεν αντιλαμβανόμαστε ακόμη, δεν έχουμε καταλάβει ακόμη με ποιο τρόπο μεγαλώσαμε και αν έχουμε υποστεί κακοποίηση στην παιδική μας ηλικία. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ότι όταν έβαλα μια δημοσκόπηση στην καρτέλα κοινότητα στο κανάλι μου στο YouTube για αυτό το θέμα, στην οποία απάντησαν πάνω από 2.500 άνθρωποι, 2.800 άνθρωποι, ένα μεγάλο ποσοστό 42% αυτή τη στιγμή τρέχει ακόμη η δημοσκόπηση, 43% ήταν όταν έκανα το αντίστοιχο βίντεο. 43% των ανθρώπων απάντησαν ότι δεν έχουν καταλάβει ακόμη πως μεγάλωσαν. Και όταν έγινε ένα live βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, όπου συζητήσαμε τα αποτελέσματα αυτής της δημοσκόπησης, μετά μου ζήτησαν να κάνω ξανά τη δημοσκόπηση και τα αποτελέσματα ήταν 28% των ανθρώπων που απάντησαν σε αυτή τη δημοσκόπηση, τα 1.300 ψήφοι στη δεύτερη δημοσκόπηση, να δηλώσουν ότι μεγάλωσαν με ασφαλέ στήλ δεσμού, ένιωθαν αγάπη, ασφάλεια και σεβασμό από τους γονείς τους, ένα 39% να απαντήσει ότι μεγάλωσε χωρίς αγάπη, στοργή και ασφάλεια και το ποσοστό των ανθρώπων που δεν έχουν καταλάβει ακόμη πως μεγάλωσαν να πέσει στο 33%. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο YouTube στο κανάλι με το όνομά μου Θέκλα Πετρίδου και να πάτε στην καρτέλα κοινότητα όπου τρέχουν ακόμη οι δημοσκοπήσεις. Κάτω από αυτή τη δημοσκόπηση διάβασα ένα σχόλιο το οποίο αντί να το βάλω σε απόκρυψη όπως κάνω συνήθως, στα σχόλια τα οποία θεωρώ ότι είναι κακοποιητικά σχόλια για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μια ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα όπως αυτή στο κανάλι μας στο YouTube, το ταρα στην κοινότητα γράφοντας τα εξή. Ένα σχόλιο από αυτά που συνήθως πάνε για απορρίψη σήμερα το ποστάρω στην κοινότητα. Καθώς και τις απαντήσεις κάτω από αυτό. Θεωρώ ψυχοεκπαιδευτικά χρήσιμο να απαντήσουμε σε κάποιον που εκφράζει το εξή σκεπτικό. Κάποιος λοιπόν έγραψε «Ίσως απλώς δεν μεγαλώσατε ποτέ και απλώς γκρινιάζετε για το παρελθόν». Είχε γράψει απλά αλλά το επιρήμα είναι απλώς και έτσι το διαβάζω με τον ορθό τρόπο. Και οι περισσότεροι στην ουσία είχαν από τους γονείς τους στέγη τροφή και απλώς κλέγονται ακόμα στα 40. Τη στιγμή που παιδιά στην Αφρική και σε άλλα μέρη του κόσμου στην παιδική ηλικία δεν είχαν να φάνε στην κυριολεξία. Υπάρχουν 118 απαντήσεις, 118 σχόλια κάτω από αυτή την ανάρτηση και θα σας διαβάσω ενδεικτικά μερικά, παίρνοντας μεγάλη υπερηφάνεια για τους ανθρώπους που ψυχοεκπαιδεύονται στην ψυχοεκπαιδευτική μας κοινότητα στο YouTube, τους ανθρώπους που παρακολουθούν αυτά τα επεισόδια εδώ του podcast και τους ανθρώπους που έχουν καταλάβει ότι δεν φτάνει η στέγη και η τροφή για να μεγαλώσει ένας άνθρωπος και ότι για να γίνεις γονιός δεν φτάνει να έχεις χρήματα ώστε να παρέχεις στέγη και τροφή. Διαβάζω ενδεικτικά μερικά σχόλια. Δεν είμαστε σε καιρό πολέμου που οι άνθρωποι προσπαθούν να επιζούν ακόμα και τότε ψάχνουν μία αγκαλιά να κρυφτούν. Η ψυχή μας χρειάζεται πρώτα τροφή. Το ότι κάποια παιδιά στην Αφρική δεν έχουν να φάνε, σημαίνει ότι εμείς μεγαλώσαμε τέλεια? Είναι μόνο τα υλικά αγαθά που μας καλύπτουν? Όχι φυσικά. Πολλοί από εμά μεγαλώσαμε αόρατοι, χωρίς συναισθηματική υποστήριξη και ας είχαμε του κόσμου τα καλά. Δεν συμφωνώ με τον τύπο που γράφει αυτό το σχόλιο. Ένα άλλο σχόλιο λέει, όσο σημαντική είναι η τροφή και η στέγη για ένα παιδί, τόσο σημαντική είναι η αγάπη, η συναισθηματική ασφάλεια και η αποδοχή για να ζήσει. Όχι μόνο για να ανθίσει και να εξελιχθεί όμορφα. Για να ζήσει, να είναι ένας ισορροπημένος άνθρωπος, ικανός να αγαπήσει τον εαυτό του και ως συνέπεια αυτού και τους άλλους. Έτσι το βλέπω εγώ ως μια γυναίκα που δεν είμαι ψυχολόγος. Στέγη και τροφή δίνουν και στο αλλά η υποστήριξη προέρχεται από ένα περιβάλλον που είναι φιλικό και έχει αγάπη, όχι από ένα εχθρικό. Ακόμη και στα ζωάκια μας, λέει μια άλλη φίλη, εκτός από στέγη και τροφή, δίνουμε και πολύ αγάπη. Πόσο μάλλον στους ανθρώπους. Ένα άλλο πρόσωπο γράφει το συγκλονιστικό σχόλιο «Υπήρξα σε ορφανοτροφείο λόγω ανέχειας, προτιμώ να είχα πεινάσει αλλά η ψυχή μου να ήταν χορτάτη. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον σχόλιο. Ένα παιδί, όταν αποφασίζουμε να το φέρουμε στον κόσμο, δεν αρκεί να του προσφέρουμε φαγητό και στέγη. Αν δεν του προσφέρουμε αγάπη και συναισθηματική πληρότητα, τότε το σπίτι γίνεται φυλακή και το φαγητό συσίτιο. Κανένα φύση έλογων όπω ο άνθρωπο δεν πρέπει να συμβιβάζεται με την πνευματική πείνα, ενστερνιζόμενο το σκεπτικό τη απελπισία ως πρότυπο ζωής τα παιδιά στην Αφρική δεν έχουν ούτε αυτά. Τα παιδιά μας δεν θέλουμε να ζουν σαν απελπισμένοι σκλάβοι επειδή απλώς κάποιος τα ταΐζει και τους παρέχει στέγη. Θέλουμε υγιή και ευτυχισμένα παιδιά. Αυτό ήθελα να πω στο φίλο μας. Ένα άλλο σχόλιο, άτοπη αυτή η τοποθέτηση. Προτιμώ να κοιμάμαι σε χαρτόνια παρά να τους έχω γύρω μου. Εννοεί τους δικούς του τοξικούς γονείς. Είμαι 60 χρόνων, είχα γονεί και φαΐ και στέγη, βγάλανε το τσιμπούρι από πάνω τους, με πάντρεψαν 15 χρόνων, υπάκουα σε όλα, φαινομενικά ζούσα ό,τι ήθελα με τη φαντασία μου. Δυνάστης και ο σύζυγος με ψυχολογικό πόλεμο. Φόβος στους γονείς, φόβος στο γάμο. Κι όμως είχα φαΐ, στέγη ρούχα, δεν με χτύπησε κανείς. Εγώ όμω γιατί δεν τα ξεχνάω στα 60 μου, συγκλονιστική μαρτυρία τη τηλεθεάτρια. Αφού τα παιδιά στην Αφρική και αλλού στον κόσμο δεν είχαν την πολυτέλεια να έχουν φάει και στέγη. Íσω στο μυαλό μου, κύριε, θεώρησα πω χρειάζομαι και ψυχική τροφή και αγκαλιά για να ζήσω. Μη στερούμε τον ήλιο από τα λουλούδια. Είναι τόσο απαραίτητο όσο το νερό για να ανθίσουν. Σα διάβασα ενδεικτικά κάποια σχόλια. Αυτή τη στιγμή που ετοιμάζω αυτό το επεισόδιο για το podcast, είναι 118 τα σχόλια και απαντάνε με περισσή ευκρίνεια και πρακτικές αναφορές στη δική του ζωή στον άνθρωπο που σχολίασε ότι μόνο τροφή και στέγη αρκούν για να είναι οι καλοί. Ότι καλή καλοί είναι αυτοί οι οποίοι παρέχουν υλικά αγαθά. Λοιπόν, πότε γνωρίζεις, ξέρεις ότι είσαι έτοιμη, είσαι έτοιμος να κάνεις παιδί. Πότε ξέρεις ότι όντως θέλεις να κάνεις παιδί. Θέλω να πω το προφανές ότι η κοινωνία μας θεωρεί ότι όλοι οφείλουν να κάνουν παιδιά. Ας ξεκινήσουμε με αυτή την αρχή. Υπάρχει αυτή η λανθασμένη πεποίθηση, το λανθασμένο κοινωνικό στερεότυπο, ότι η ζωή ενός ανθρώπου έχει αξία μόνο εάν γίνει γονιός και ότι όλοι οφείλουν να βλέπουν τον εαυτό τους ως μελλοντικούς γονείς μεγαλώνοντας. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι κατάλληλοι για να γίνουν γονείς και δεν είναι απαραίτητο ο δρόμος όλων των ανθρώπων να εμπεριέχει την αποκτήση παιδιών. Και σας μιλάει μία μητέρα τεσσάρων παιδιών. Δεν σας μιλάει μία γυναίκα άτεκνη. Δεν είναι απαραίτητο να γίνουμε όλοι γονείς και δεν κάνουμε όλοι για γονείς. Θέλω να στείλω ειδική μνήα, θέλω να στείλω ειδικούς αγωνιστικούς χαιρετισμού στους ανθρώπους εκείνους που γνωρίζουν και είναι, οι οποίοι με έχουν εκφράσει κατά καιρού αυτή την μεγαλειώδη αλήθεια τους. Επειδή μεγάλωσα σε ένα εξαιρετικά δυσχερές κακοποιητικό περιβάλλον, ψυχικά κακοποιητικό περιβάλλον, και επειδή ακόμη δεν έχω επιλύσει τα εσωτερικά μου ζητήματα, επέλεξα συνειδητά να μην γίνω πατέρας, να μην γίνω μητέρα, προκειμένου να μην τραυματίσω εστω και άθελά μου αθώους ανθρώπους που θα φέρω στον κόσμο ή που θα υιοθετήσω. Σας εκτιμώ βαθύτατα. Είστε άνθρωποι οι οποίοι αγαπάτε και σέβεστε τα παιδιά πολύ περισσότερο από τους ανθρώπους που άσκεφτα και άνιωθα παίρνουν την πεπατημένη οδό και γίνονται γονείς γιατί έτσι πρέπει, γιατί αυτό περιμένουν οι δικοί τους γονείς από αυτούς, γιατί αυτό επιτάσσει η κοινωνία. Εκτιμώ ιδιαιτέρως δύο κατηγορίες ενηλίκων. Αυτούς οι οποίοι συνειδητά δεν γίνονται γονείς επειδή αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της γονεϊκότητας και το πόσο σοβαρή ευθύνη είναι η γονεϊκότητα και αυτούς οι οποίοι γίνονται γονείς έχοντας πλήρη επίγνωση της δυσχέρειας του ρόλου που αναλαμβάνουν και έχουν το θάρρος να παραδέχονται τα λάθη τους και να διορθώνουν τη γονεϊκότητα του στην πορεία. Γιατί φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, τέλειος γονιός δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει ποτέ. Έχουμε δύο κατηγορίες γονέων. Υπάρχουν οι ενσυνείδητοι γονείς και οι ασυνείδητοι γονείς. Οι ενσυνείδητοι γονείς είναι άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται την ευθύνη που έχουν ω γονείς να είναι γονεϊκοί, και είναι διατεθειμένοι να διορθώνουν συνεχώς τον εαυτό τους, να παραδέχονται τα λάθη τους, να αλλάζουν τους τρόπους τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις βασικές ψυχικές, συναισθηματικές, διανοητικές και πνευματικές ανάγκες των παιδιών τους. Εννοείται ότι η τροφή και η στέγη είναι απαραίτητες ανάγκες. Αν πάμε να δούμε λίγο την πυραμίδα αναγκών του Μάσλου, Στη βάση της πυραμίδας υπάρχουν ηλικές ανάγκες. Εννοείται, εξυπακούεται, ότι αποτελεί εξαιρετικά ασυνείδητη πράξη, που την καταλαβαίνει ακόμη και ένας άνθρωπος που δεν έχει την παραμικρή ψυχοεκπαίδευση επάνω του, που δεν έχει την παραμικρή πνευματική καλλιέργεια, ότι είναι εξαιρετικά εγωκεντρικό, εξαιρετικά επιζήμιο για τα παιδιά, να φέρεις παιδιά στον κόσμο όταν δεν είσαι σε θέση, να τους παρέχεις τα απαραίτητα υλικά αγαθά. Όταν δεν είσαι σε θέση, να τους παρέχεις ασφάλεια σωματική, στέγη, τροφή, ένδυση, υπόδηση, πρόσβαση στην παιδεία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το πολύ βασικό, είναι η πυραμίδα αναγκών. Πέρα όμως από τη βάση της πυραμίδας αναγκών του Μάσλου, υπάρχουν και ένα σωρό άλλα στάδια και ένα σωρό άλλα επίπεδα το οποία οφείλει ο κάθε ένας που φιλοδοξεί να γίνει γονιός, να είναι διατεθειμένος να τα προσφέρει στα παιδιά του. Να μην παραμένει δηλαδή μόνο στη βάση της πυραμίδας αναγκών. Η πυραμίδα αναγκών του Μάσλου έχει στη βάση τις φυσιολογικές ή βιολογικές ανάγκες, φαγητό, νερό, ύπνο, ξεκούραση, ζέστη, το χειμώνα και το καθεξής. Από πάνω είναι οι ανάγκες για ασφάλεια και σταθερότητα, εργασία, εξασφάλιση, υγεία, ιδιοκτησία. Πιο πάνω είναι οι συναισθηματικές ανάγκες, αγάπη, αποδοχή και συλλογικότητα και αναφέρονται στην ικανότητα ενός ανθρώπου να μπορεί να δημιουργεί υγιείς κοινωνικές σχέσεις ξεκινώντας από μια οικογένεια στην οποία υπάρχει ουσιαστική σύνδεση μεταξύ των μελών της και αυτή η ικανότητα συνδεσιμότητας επεκτείνεται και στις φιλικές σχέσεις, στις ομαδικές α, συνθήκες όπως οι εργασιακές και ούτω καθεξής. Πιο πάνω βρίσκεται η ανάγκη του ανθρώπου για εκτίμηση και αναγνώριση, σεβασμός προς τον εαυτό του και του, από τους άλλους ανθρώπους, αυτοεκτίμηση, δύναμη, ανεξαρτησία και στην κορυφή της πυραμίδας των αναγκών του Μάσλου, βρίσκεται η ανάγκη για αυτοπραγμάτωση και ολοκλήρωση, εκπλήρωση στόχων, δημιουργικότητα, αυτοβελτίωση, πνευματικότητα θα έλεγα εγώ. Οι περισσότεροι γονείς, οι οποίοι παρέχουν στέγη και τροφή, παραμένουν μόνο στη βάση της πυραμίδας ή στο αμέσως επόμενο επίπεδο. Μια άλλη έτσι πιο απλοϊκή αναπαράσταση της πυραμίδας αναγκών του Μάσλου είναι στη βάση της πυραμίδας η επιβίωση, πάνω από την επιβίωση είναι η ασφάλεια, πιο πάνω οι κοινωνικές ανάγκες, πιο πάνω η αυτοεκτίμηση και πιο πάνω η αυτοπραγμάτωση. Στο κανάλι μας στο YouTube, καθώς εδώ και στα επεισόδια του podcast, μαχόμαστε να κατανοήσουμε, να μάθουμε για το πώς να καλύπτουμε τις κοινωνικές μας ανάγκες, τις συναισθηματικές μας ανάγκες, τις ψυχολογικές μας ανάγκες και τις πνευματικές μας ανάγκες. Το να είναι κάποιος απλός καλός γονιός για το πρώτο και δεύτερο επίπεδο αναγκών, τις ανάγκες τροφής και ασφάλειας, δεν επαρκεί. Και σας το λέω ως ψυχολόγος και ως μητέρα. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε, να αντιληφθούμε πόσο κέριος είναι ο ρόλος των γονέων στη δημιουργία μια υγιούς προσωπικότητας από το παιδί, στην υιοθέτηση μια υγιούς προσωπικότητας από το παιδί και στο να δώσουν στο παιδί τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να μπορέσει να ζήσει καλά, να μπορέσει να έχει ευδαιμονία. Ανέφερα προηγουμένως ότι το 2016 είχα μόνο δύο παιδιά, τα βιολογικά μου παιδιά, τα παιδιά που έχω γεννήσει. Ο γιος μου σήμερα το 2024 είναι 26 και θα γίνει τον Αύγουστο 27, ο βιολογικός μου γιος, ο μεγάλος μου γιος και η, η κόρη μου η μεγάλη είναι 24 ετών. Πρόσφατα έχω καλωσορίσει στη ζωή μου δύο νέα παιδιά η μικρή μου κόρη είναι 12 ετών και τον Αύγουστο θα γίνει 13 και ο μικρός μου γιος είναι 8 ετών. Πρόσφατα έχω μπει στη διαδικασία να βιώσω εκ νέου τη μητρότητα. Τα νέα παιδιά που καλωσόρισα με πολύ αγάπη, χαρά και ενθουσιασμό στη ζωή μου είναι τα παιδιά του νέου μου συντρόφου τα οποία έχασαν τη μητέρα τους από ανίατη ασθένεια τέσσερα χρόνια πριν. Και συνειδητά αποφάσισα να καλωσορίσω αυτά τα παιδιά στη ζωή μου και να προχωρήσω και σε τεκνοθεσία. Ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί γραφειοκρατικά οι διαδικασίες της τεκνοθεσίας, την οποία γνωρίζαμε προηγουμένως ως ιοθεσία, όμως ήδη νιώθω παιδιά μου, τα μικρά μου τα παιδιά, με τα οποία και συμβιώνω τους τελευταίους μήνες. Είμαι 49 ετών. 4 Μαΐου είναι τα γενέθλιά μου. Γεννήθηκα 4 Μαΐου του 1975 και σε λίγες μέρες θα κλείσω τα 49 μου χρόνια. Όταν απέκτησα τα μεγάλα μου παιδιά, τα πρώτα μου παιδιά, ήμουν 22 ετών όταν γέννησα τον μεγάλο μου γιο και 24 στα 25 όταν γέννησα τη μεγάλη μου κόρη. Ήμουν δηλαδή ακόμη ψυχοσυναισθηματικά στην ηλικία της εφηβείας το προηγούμενο επεισόδιο του podcast, παρακολουθήστε το, αν δεν το έχετε ήδη παρακολουθήσει, μπορεί να σας φάνηκε και βαρετός και ανιαρός ο τίτλος «Τι είναι η εφηβεία», παρακολουθήστε το όμως και αν έχετε έφηβα παιδιά στο περιβάλλον σας, στείλτε τους το στο βίντεο, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικά όσα λέγονται σε αυτό. Εκ των υστέρων αντιλαμβάνομαι ότι έβαλα έναν εξαιρετικά ανιαρό τίτλο για ένα εξαιρετικά συναρπαστικό επεισόδιο στο επεισόδιο αυτό για την εφηβεία εξηγώ πότε αναπτύσσεται η εξέλιξη του ανθρωπίνου εγκεφάλου και ποιες διαδικασίες λαμβάνουν χώρα κατά την ηλικία της εφηβείας και έχω δώσει και έναν ανορθόδοξο οδηγό σε εφήβους για το πώς να διαχειριστούν αυτά τα άχαρα χρόνια. Όταν έγινα μητέρα για πρώτη φορά, Ήμουν ακόμη έφηβη. Ανόριμη. Ανήκανη για να γίνω μητέρα. Παρόλο που στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» περιγράφω με όλη την ειλικρίνεια που με χαρακτηρίζει πώς έμαθα στην πράξη βασικές γονεϊκές δεξιότητες, δεν πάβω να νιώθω άσχημα, να μετανιώνω για το γεγονός ότι τόσο άσκεφτα, τόσο άλογα, τόσο άγουρα, τόσο ανόριμα αποφάσισα να φέρω δύο ανθρώπους στον κόσμο. Και μιλάω φυσικά για τα μεγάλα μου παιδιά. Έχω ζητήσει επανειλημμένος, ειλικρινά, συγγνώμη, από τα μεγάλα μου παιδιά για τα άπειρα λάθη που έπραξα, φέρνοντας τους πρώτα στον κόσμο σε αυτή την άγουρη ηλικία. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ τη γέννηση των μεγάλων μου παιδιών λάθος, Θεωρώ λάθος όμως τη χρονική στιγμή. Έχω ζητήσει πολλές φορές ειλικρινά συγγνώμη και θα ζητήσω κι άλλες τόσες και όσες χρειαστεί γιατί γέννησα παιδιά και μεγάλωνα παιδιά χωρίς εγώ η ίδια να έχω μεγαλώσει, χωρίς εγώ η ίδια να έχω οριμάσει, χωρίς εγώ η ίδια να είμαι ενήλικας, χωρίς εγώ να πληρώ τα κριτήρια του να είναι κάποιος έτοιμος για να γίνει γονέας που μιλάμε σε αυτό το επεισόδιο του podcast. Αναφέρω την τεκνοθεσία των νεότερων παιδιών μου και το γεγονός ότι το τελευταίο εξάμηνο είμαι ξανά μαμά, γιατί ακριβώς συνειδητοποίησα στην πράξη, χωρίς να το έχω προγραμματίσει, επειδή η αγάπη έρχεται από εκεί που δεν την περιμένεις, δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα αποκτούσα περισσότερα παιδιά, ανακάλυψα στην πράξη ότι στην ηλικία που είμαι τώρα... 49 ετών, με την ψυχοσυναισθηματική οριμότητα που έχω μετά από χρόνια ψυχοθεραπείας και χρόνια ψυχοεκπαίδευσης, ότι τώρα μπορώ να είμαι καλύτερη μάνα και μπορώ τώρα να κατανοήσω τη σημασία της έκφρασης «Η χαρά της μητρότητας». Την αντιλαμβάνομαι πολύ διαφορετικά τώρα από ό,τι την αντιλαμβανόμουνα όταν ένα έφηβο κορίτσι με πείσμα αποφάσισε να γίνει μητέρα. Νόμιζα τότε αφελώς, λανθασμένα και με μεγάλη θα έλεγα αλαζονία ότι το να γίνω μητέρα θα ήταν κάτι που θα μου έδινε χαρά και ευτυχία και όλα καλά. Είχα στο μυαλό μου αφελώς ότι το να γίνεις γονιός είναι κάτι το οποίο σου δίνει χαρά, σου δίνει ευτυχία, σου δίνει ολοκλήρωση και είναι κάτι που σου λύνει τα συναισθηματικά σου προβλήματα και σου καλύπτει τα συναισθηματικά σου κενά. Το αντίθετο. Εάν κάνεις παιδιά προκειμένου να λύσεις τα προβλήματά σου, τα προβλήματα σου θα γίνουν μεγαλύτερα, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα, δεν θα είσαι καλός γονιός. Δεν θα είσαι καλός γονιός. Μπορεί ο τίτλος που είχα προτείνει ο Ανορθόδοξος για το βιβλίο μου εκείνο «Ποτέ δεν ήθελα να είμαι καλή μάνα» να αλλάχτηκε από τον εκδοτικό οίκο που το κυκλοφόρησε το 2017 σε χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά. Εκείνο που είχα καταλάβει τότε, 19 χρόνια μετά που πήρα τη λανθασμένη απόφαση να γίνω γονιός ενώ ήμουν έφηβος, ξαναλέω όχι, δεν έχω μετανιώσει που υπάρχουν τα μεγάλα μου παιδιά. Είμαι εξαιρετικά περήφανη και χαρούμενη για τα μεγάλα μου παιδιά. Έχω μετανιώσει όμως για το γεγονός ότι πήρα μια τέτοια απόφαση άσκεφτα, άγουρα και δεν υπήρξα η μάνα για αυτά που θα μπορούσα να είμαι αν τα αποκτούσα τώρα. Είναι συγκλονιστικό να αντιλαμβάνεσαι στην πράξη και εμένα αυτό μου συνέβη και ξαναλέω χωρίς να το επιδιώξω δεν είχα προγραμματίσει να αγαπήσω και να αγαπηθώ. Δεν είχα προγραμματίσει να έρθουν αυτά τα νέα παιδιά στη ζωή μου, τα μικρά μου τα παιδιά. Τα έχω καλωσορίσει με πολύ αγάπη και συγκίνηση και είμαι σοκαρισμένη παρακολουθώντας τον εαυτό μου πώς μπορώ τώρα σε αυτή την ηλικία της οριμότητας να είμαι πραγματικά γονική. Κάτι που δεν μπορούσα να πράξω όσο και αν το προσπαθούσα προηγουμένως. Θέλω να χρησιμοποιήσω το δικό μου παράδειγμα, το δικό μου λάθος που έπραξα με τα μεγάλα μου παιδιά σε αυτό το επεισόδιο για να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου σε όσους και όσες νομίζουν ότι το να γίνεις γονιός έχει να κάνει μόνο με την ικανότητα σου να κάνεις πρακτικά πράγματα και την οικονομική σου επάρκεια. Τα μεγάλα μου παιδιά δεν στερήθηκαν ποτέ ούτε τα χρήματα, ούτε την ασφάλεια, ούτε τη στέγη, ούτε την τροφή. Δεν τους έλειψε τίποτα από υλικά άγαθα. Και δεν θεωρώ ότι ήμουν καλή μάνα επειδή ό,τι υλικά αγαθά χρειάζονταν τα είχαν και είχαν και περισσότερα από όσα χρειάζονταν. Αντιθέτω, θεωρώ ότι υπήρξα κακή μάνα στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου για τα μεγάλα μου παιδιά, επειδή δεν είχα λόγω ηλικίας και λόγω ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης γονεϊκότητα. Τι είναι η γονεϊκότητα? Τι σημαίνει να είσαι γονεϊκός γονιός. Γονεϊκός γονιός είναι αυτός που αντιλαμβάνεται το ρόλο του ως πρωτίστως ρόλο προσφοράς, προσφοράς προς το παιδί, ευθύνης προς το παιδί, ως ένα ρόλο ο οποίος θα επιφέρει κούραση και είναι ευπρόσδεκτη αυτή η κούραση επειδή εσύ αποφάσεις να γίνεις γονιός, ως ένα ρόλο που επιφέρει ταλαιπωρία και είναι φυσική αυτή η ταλαιπωρία και αναμενόμενη αυτή η ταλαιπωρία επειδή εσύ αποφάσισες να γίνεις γονιός. Ο ρόλος του γονιού είναι δύσκολος. Ο δρόμος που καλείται να διαβεί ένας γονιός είναι δύσβατος. Τι σημαίνει γονιός? Σημαίνει ότι παίρνω την ευθύνη να μεγαλώσω νέους ανθρώπους και να τους προστατεύω από την κακία τη δική μου και από την κακία του κόσμου και παράλληλα να τους διδάξω πώς να ζήσουν τη ζωή τους με ευδαιμονία. Μιλάμε για πολύ σοβαρό ρόλο, πολύ σπουδαίο ρόλο ο οποίο υπερβαίνει τα πρέπει και τα μη μια κοινωνία, υπερβαίνει την ανάγκη για ασφάλεια, την ανάγκη για τροφή, την ανάγκη για τροφαρμακευτική περίθαλψη και ούτω καθεξής. Εννοείται ότι δεν μπορεί να υπάρξει γονεϊκότητα όταν δεν υπάρχουν τα βασικά υλικά αγαθά. Όμως η γονεϊκότητα είναι κάτι πολύ πιο πάνω και πολύ περισσότερο από τα βασικά υλικά αγαθά. Γονεϊκός γονιός είναι αυτός που αντιλαμβάνεται ότι το παιδί του δικαιούται τη στήριξη του, την οριοθέτηση του, τη διδαχή του, την κατανόηση του και το παιδί δικαιούται την ενέργειά του. Γονεϊκός γονιός είναι αυτός που όταν το παιδί του ζητάει επικοινωνία, δίνει επικοινωνία. Και το παιδί μπορεί να ζητάει επικοινωνία με παράδοξους τρόπους. Δεν θα έρθει πάντα να σου πει «Μαμά, θέλω να μιλήσουμε», «Μπαμπά, θέλω να μιλήσουμε». Μπορεί να ζητάει επικοινωνία κάνοντας αταξίες. Μπορεί να ζητάει επικοινωνία βγάζοντας ψυχοσωματικά συμπτώματα. Πονάω την κυλίτσα μου, ενώ στην πραγματικότητα δεν πονάει την κυλίτσα του, πονάει την ψυχούλα του ας μου επιτραπεί η παράφραση. Γονιός σημαίνει να σε νοιάζει, να είναι το παιδί σου καλά, όχι να είναι το παιδί σου καλό παιδί. Γονιός, γονεϊκός, είναι αυτός που ενδιαφέρεται να γνωρίσει το παιδί του, να καταλάβει το παιδί του, να αφουγκραστεί το παιδί του, να δείξει όση περισσότερη ενσυναίσθηση μπορεί και περισσότερη ενσυναίσθηση από στο παιδί του και επίσης γονιός είναι αυτός ο οποίος αντέχει να είναι αυστηρός με το παιδί του όταν το παιδί χρειάζεται οριοθέτηση και να μπορεί να λέει και όχι και να μπορεί να είναι παρόν, παρούσα στη ζωή των παιδιών. Είναι πολύ πιο εύκολο να λέμε ναι εντάξει, θες να κάνεις αυτό κάντο, θες να κοιτάζεις στις οθόνες περισσότερη ώρα από ό,τι έχουμε κανονίσει, κάνε αυτό που θες για να με αφήσει ήσυχο, για να με αφήσει ήσυχη. Αυτή είναι η εύκολη λύση. Η δύσκολη λύση είναι ό,τι οι κανόνες έχει υιοθετήσει ω γονέα αναλόγως της ηλικία του παιδιού και αναλόγως της καθοδήγησης που παίρνεις από τον παιδοψυχολόγο της οικογένειας. Θέλω σε αυτό το σημείο να τονίσω πως όσο απαραίτητος είναι ο οικογενειακός παιδίατρος, άλλο τόσο απαραίτητος είναι και ο παιδοψυχολόγος της οικογένειας. Συστήνω εν θέρμος στους ανθρώπους που αποφασίζουν να γίνουν γονείς, να μην επισκεφθούν μόνο γιατρούς σωματικής υγείας, αλλά από πριν να γίνουν γονείς, να επισκεφτούν και έναν παιδοψυχολόγο προκειμένου να πάρουν καθοδήγηση για το πώς θα είναι καλύτεροι γονείς. Η πρόληψη είναι πολύ πιο σημαντική από τη θεραπεία. Δηλαδή ένας άνθρωπος, εάν προτού αποφασίσει να γίνει γονιός, παρακολουθεί ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, διαβάζει ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία, έχει συναντήσεις με ψυχολόγο ο ίδιος ή ίδια, κάνει ψυχοθεραπεία ο ίδιος ή ίδια, θα είναι πολύ πιο κατάλληλος για να γίνει γονιός και πολύ πιο γονεϊκός γονιός από κάποιον ο οποίος ενδιαφέρεται μόνο για το να έχει καλή σωματική κατάσταση, πηγαίνει στο γυναικολόγο, πηγαίνει στον ανδρολόγο, πηγαίνει σε μια κλινική γονιμότητας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προετοιμάζεται για τη γονεϊκότητα, αλλά όχι ψυχολογικά, όχι συναισθηματικά. Για να μπορέσουμε να είμαστε καλοί γονείς, πρέπει πρωτίστως εμείς οι ίδιοι να είμαστε καλά ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει από μόνο του και αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί σε μια εξαιρετική νεαρή ηλικία. Άρα Λαμβάνοντας υπόψη τα δικά μου λάθη, χρειάζεται να είμαστε σε ηλικία όριμοι για να γίνουμε γονείς. Να έχουμε ξεπεράσει ηλικιακά το στάδιο της εφηβείας. Αν είμαστε γυναίκες, να είμαστε άνω των 26 και αν είμαστε άντρε άνω των 28. 28 και άνω για τους άντρε, 26 και άνω για τις γυναίκες. Γιατί όπως έχω εξηγήσει και στο προηγούμενο επεισόδιο του podcast, το 51ο, αυτό για την εφηβεία, ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνεχίζει δομικά να αναπτύσσεται μέχρι και τα 26 χρόνια για τις γυναίκες και τα 28 για τους άντρε. Γνωρίζω πως αυτό που λέω έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτά που λένε οι ιατροί που λένε ότι όσο πιο νωρίς γίνει μητέρα μια γυναίκα, ιδανικά στην δεκαετία 20 μέχρι 30 ετών, όπως έγινα εγώ στα μεγάλα μου παιδιά, 22 ετών γέννησα το γιο μου το μεγάλο και 25 την κόρη μου τη μεγάλη, ότι αυτό είναι καλύτερο γιατί τα παιδιά θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι υγιή, να είναι πιο καλή εγκυμοσύνη και ούτω καθεξής. Ναι, Ίσως αυτό να ισχύει, δεν γνωρίζω, εμένα ήταν δύσκολε και δύο εγκυμοσύνες μου, ήταν δύσκολε και οι δύο γέννες και τα δύο μου τα παιδιά είχαν θέματα υγείας, παρόλο που τους έκανα σε πολύ νεαρή ηλικία, θέματα σωματικής υγείας, το οποίο ευτυχώ και τα δύο τα έχουν ξεπεράσει, με πολλές προσπάθειες και από τους γιατρούς και από εμένα, όμως το γεγονός ότι τα γέννησα ενώ ήμουν ακόμη ανώριμη, απελπιστικά ανώριμη, και απελπιστικά ψυχολόγητη, θεωρώ ότι ήταν πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα από το να τα γεννούσα στην ηλικία των 30, των 32, των 33, των 40 ή ακόμη και των 50 που βρίσκομαι τώρα. Έχω μία α, φίλη η οποία απέκτησε στα 51 της το τρίτο της παιδί. Με φυσικό τρόπο. Το κυοφόρησε και το γέννησε. Τα μεγάλα της παιδιά τα απέκτησε κι αυτή στις ίδιες ηλικίε που απέκτησα εγώ τα μεγάλα μου παιδιά. Ήταν παντρεμένη, απέκτησε δύο παιδιά σε πολύ άγουρη ηλικία, τελείωσε ο γάμος εκείνος, για πολλά χρόνια μεγάλωνε τα παιδιά της μόνη της και λίγο πριν από τα 50 συνάντησε τον νυν σύντροφό της, ο οποίος, όπως μας λέει, και το πιστεύουμε και το φαίνεται, είναι ένα ταιριαστό τέρι για την ίδια. Και αποφάσισε στα 50 να γίνει ξανά μητέρα επειδή βρισκόταν σε μια καλή σχέση, σε μια υγιή σχέση, επειδή βρίσκεται σε μια υγιή σχέση και επειδή το ήθελε και ο σύντροφός της και το ήθελε και η ίδια. Η μεγάλη της κόρη ήταν 30 ετών όταν απέκτησε το μικρό της γιο. Και η ίδια μου λέει Παρόμοιε εμπειρίε με αυτέ που βιώνω εγώ τώρα στα 49, που έχω τα μικρά παιδιά, ότι βλέπει τον εαυτό τη να είναι απίρως καλύτερη μητέρα από ό,τι ήταν όταν ήταν στη δεκαετία των 20. Και ναι, το παιδί που απέκτησε στα 51 είναι υγιέστατο και σωματικά. Φτάνει στην τρομοκρατία την ε, ε, τρομοκρατία γονιμότητας στις γυναίκες και στους άνδρες. Κυρίως στις γυναίκες. Ότι αν αποκτήσεις παιδί μετά τα 30, μετά τα... έχεις περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσεις παιδί με ζητήματα υγείας. Αν αποκτήσεις παιδί μετά, 35, μετά τα 35, ακόμη περισσότερες, υπάρχει αυτή η εσχρή τακτική που μια εγκυμοσύνη που είναι άνω των 36 ετών, δηλαδή μια κοπέλα 36, 37, 38 που εγκυμονεί, η εγκυμοσύνη της χαρακτηρίζεται ως γυριατρική εγκυμοσύνη. Ναι, υπάρχει αυτός ο όρος, geriatric pregnancy. Βάζουμε ότι μια εγκυμοσύνη στη δικιά μου ηλικία, στα 49, θα ονομαζόταν όχι απλώς γυριατρική. Ε, δεν ξέρω τι. Δεν έχω σκοπό να προβώ σε εγκυμοσύνη. Έχω δύο μικρά παιδιά. Θεωρώ ότι η τεκνοθεσία ή η οθεσία, το θεωρώ και το βιώνω. Δεν έχει καμία απολύτως διαφορά από το να αποκτήσει παιδιά μέσω της βιολογικής οδού. Καμία δεν έχει. Καμία απολύτως δεν έχει. Αντιθέτως, στην τεκνοθεσία επιλέγεις το παιδί και σε επιλέγει το παιδί. Ενώ γεννώντας παιδιά μέσω εγκυμοσύνης, αποκτώντας παιδιά δηλαδή με τον οργανικό τρόπο, ούτε εσύ επιλέγεις το παιδί, ούτε το παιδί σε επιλέγει. Α, μια άλλη παράμετρος για το πότε είσαι έτοιμος, αν είσαι έτοιμος, αν είσαι έτοιμη να γίνεις γονιός ή αν θέλεις να γίνεις γονιός, είναι και αυτή. Το παιδί που θα γεννήσεις δεν μπορείς να γνωρίζεις και κανείς δεν μπορεί να σου εγγυηθεί ότι θα είναι ένα παιδί που θα το συμπαθήσεις, ένα παιδί που θα σε συμπαθήσει, ένα παιδί που θα είναι όπως το φαντάστηκες. Από τη στιγμή που παίρνει το ρίσκο για το παιδί ρίσκο, όχι για σένα, για το παιδί ρίσκο. Να γίνεις γονιός, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος, προετοιμασμένη, όποια ιδιοσυγκρασία ήταν περαμέντο και αν έχει αυτό το παιδί, να το αποδεχθείς και να το αγαπήσεις, όποια ζητήματα υγείας έχει, σωματικής ή ψυχικής, να το αποδεχθείς και να το αγαπήσεις και να είσαι ο γονιός αυτού του παιδιού, no matter what, ό,τι και αν συμβαίνει. Ενώ ξαναλέω στην τεκνοθεσία, επιλέγεις το μωρό και σε επιλέγει και το μωρό. Δεν θα μπορούσα να υιοθετήσω τα μικρά μου παιδιά εάν δεν με επέλεγα. Εάν έλεγα δεν τη θέλουμε αυτή τη γυναίκα για μαμά μας, δεν θα μπορούσα να τα υιοθετήσω. Ενώ τα παιδιά που γέννησα δεν είχαν επιλογή για το αν με ήθελαν ως μητέρα ή όχι. Αυτό έτσι σε παρένθεση γιατί θεωρώ ότι η τεκνοθεσία είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να γίνει κάποιος γονιός και έρχεται να βάλει και τέρμα σε αυτή την γυναικολογική τρομοκρατία ότι πρέπει οι γυναίκες οπωσδήποτε να γίνονται μητέρες πριν από τα 35. Και αν είναι δυνατόν, ιδανικά γυναικολογικά από τα 20 μέχρι τα 30. Κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με αυτά που μόλις ανέπτυξα προηγουμένως για την ιδανική ηλικία γονεϊκότητας που είναι άνω των 26 για τις γυναίκες και άνω των 28 για τους άντρες. Πρέπει πρώτα να έχουμε καταφέρει να γίνουμε εμείς οι ίδιοι ενήλικες, πρωτού επιχειρήσουμε είτε να φέρουμε νέους ανθρώπους στον κόσμο, είτε να αναλάβουμε νέους ανθρώπους που ήδη βρίσκονται στον κόσμο αυτό. Και αυτό δεν επιτυχάνεται μόνο με την ηλικία. Επιτυχάνεται και με τον προσωπικό πνευματικό αγώνα, με την ψυχοεκπαίδευση και με την ψυχοθεραπεία. Για να μπορείς να είσαι γονιός, πρέπει να γνωρίζεις ποιος είσαι, να ξέρεις ποιος είσαι, να γνωρίζεις τον εαυτό σου, να μπορείς να απαντήσεις στην ερώτηση που έθεσα στη δημοσκόπηση στην κοινότητα στο κανάλι μου στο YouTube, πώς έχεις μεγαλώσει τα παιδικά σου χρόνια. Εάν ακόμη δεν γνωρίζεις πώς μεγάλωσες, εάν δεν αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται με σένα, δεν είσαι σε θέση να γίνεις γονιός. Εάν δεν έχεις βάλει σε τάξη και σειρά τα θέματά σου, δεν είσαι σε θέση να γίνεις γονιός. Θα μου πείτε, εάν έχω απαντήσει σε στη δημοσκόπηση στην ερώτηση ότι μεγάλωσα με δύσκολο τρόπο ότι μεγάλωσα με έναν ανασφαλέ στυλ Για το, τα στυλ δεσμού σας παραπέμπω στο αντίστοιχο επεισόδιο του podcast για τη θεωρία του δεσμού. Αν έχω μεγαλώσει με έλλειψη αγάπης, έλλειψη ασφάλειας, με παραμέληση, με κακοποίηση, πώς εγώ θα γίνω καλός γονιός, αν έχει συνειδητοποιήσει ότι έχει τραύματα, αν έχει συνειδητοποιήσει ότι έχεις τραυματιστεί ψυχικά μεγαλώνοντας σε ένα κακοπιτικό περιβάλλον και έχεις ξεκινήσει να κάνεις ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαιδεύεσαι και έχεις βάλει τα θέματα σου σε τάξη και σειρά, τότε μπορείς να αποφύγεις, να μεταβιβάσεις τα τραύματά σου στην επόμενη γενιά. Υπάρχει ένα όρος, διαγενειακή μεταβίβαση τραύματος ο οποίο αναφέρεται στις περιπτώσεις εκείνες που είναι πάρα πολλές όπου άνθρωποι γίνονται γονείς, όντες ανώριμοι, όντες εντελώς ανίδεοι για τη σωρία τραυμάτων που κουβαλούν και έτσι μέσω της γονεϊκότητας τους που είναι μη γονεϊκοί μεταβιβάζουν ασυνείδητα όλα τα δικά τους τραύματα στην επόμενη γενιά. Εάν δεν έχω καταφέρει να καταλάβω τι σκατά γίνεται μέσα μου, εάν δεν έχω εντοπίσει τους εσωτερικούς μου δαίμονες, εάν δεν έχω αρχίσει να δουλεύω συνειδητοποιημένα πάνω στην επούλωση των τραυμάτων μου και στην εξυγίανση της συναισθηματικής, ψυχικής και πνευματικής μου ζωής, τότε δεν μπορώ παρά να μεταβιβάσω αμάσιτα, αδούλευτα τα δικά μου τραύματα στα παιδιά μου. Έτσι γίνεται η διαγενειακή μεταβίβαση τραύματος. Άνθρωποι όμως, οι οποίοι είναι συνειδητοποιημένοι, γνωρίζουν τα δικά τους εσωτερικά προβλήματα, αναγνωρίζουν τα τραύματά τους και δουλεύουν πάνω σε αυτά με ευσυνειδησία, και είναι τρει οι τρόποι να δουλέψει πάνω στα τραύματά σου και του έχουμε τονίσει πολλέ φορέ και σε αυτό εδώ το podcast και στο κανάλι στο YouTube. Ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και προσωπικό πνευματικό αγώνα. Άνθρωποι που το κάνουν αυτό είναι εξαιρετικά απίθανο να μεταβιβάσουν τα τραύματά του στη νέα γενιά. Αντιθέτω, θα είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ούτω ώστε να μην πράξουν τα ίδια στα παιδιά τους που έπραξαν οι γονείς τους και όταν κάνουν λάθος, συνειδητοποιούν τα λάθη τους, ζητούν ειλικρινά συγνώμη. Σας υπενθυμίζω το επεισόδιο για την ειλικρινή συγνώμη σε αντιπαράθεση με μια ψευδή απολογία και μπορούν να διορθώσουν τα λάθη που κάνουν άθελα. Γιατί άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε και πολλές φορές τα πλαίσια της αντιδραστικής βιότητας θα βάλω στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου του συνδέσμους για τα επεισόδια στο οποίο αναφέρθηκα, ούτω ώστε, αν κάποιο δεν τα έχει παρακολουθήσει, να τα παρακολουθήσει. Εάν αντιλαμβανόμαστε το τι συμβαίνει μέσα μας, και αν αντιλαμβανόμαστε, θα το πω λαϊκιστή, τι ψυχολογικά θέματα έχουμε και δουλεύουμε πάνω σε αυτά, ακόμη και αν σφάλουμε, θα το αναγνωρίσουμε άμεσα και θα πάρουμε την ευθύνη. Έτσι θα είμαστε γονεϊκοί γονεί. Άρα δεν είναι μόνο η βιολογική ηλικία που παίζει ρόλο για να είναι έτοιμος κάποιος να γίνει γονιός, είναι και η ψυχολογική ηλικία αν θέλετε, η συναισθηματική ηλικία αν θέλετε. Τώρα θυμάμαι το επεισόδιο για τη συναισθηματική νοημοσύνη, του οποίου τον σύνδεσμο θα βάλω επίση στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου, είναι και η πνευματική ηλικία. Και οπωσδήποτε ένας γονιός, ο οποίος είναι ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά ενήλικας προτού γίνει γονιός, δεν θα υποπέσει στα φρικτά αμαρτήματα της συναισθηματικής αιμομιξίας και της γονιοποίησης των παιδιών του. Οι σύνδεσμοι για τα αντίστοιχα επεισόδια για τη συναισθηματική αιμομιξία και τη γονιοποίηση των παιδιών, καθώς και για το συγκλονιστικό επεισόδιο γονείς αυτά τα ιερά τέρατα, βρίσκονται στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου. Και δεν χρειάζεται να επεκταθώ περαιτέρω για το τι σημαίνει γονιοποίηση του παιδιού και τι σημαίνει συναισθηματική αιμομιξία μεταξύ γονιού και παιδιού. Αυτά για την ικανότητα να είσαι γονεϊκός. Όχι, λείπει κάτι ακόμη. Ένα παιδί μπορεί να γεννηθεί από ένα ζευγάρι και να μεγαλώσει από ένα ζευγάρι ή ένα παιδί μπορεί να γεννηθεί και να μεγαλώσει με ένα μόνο γονιό. Έχω διαβάσει τελευταίως δικά σας σχόλια και email, τα οποία τα διαβάζω και τα ακούω, έστω και αν δεν προλαβαίνω να σας απαντήσω, όπου μου λέτε ότι συνειδητά δεν θέλετε να γίνετε μόνο γονείς, να αποκτήσετε παιδιά μόνοι σας, γιατί θέλετε το παιδί σας να έχει δύο γονείς. Το ακούω, το καταλαβαίνω και το αποδέχομαι και η δική μου προσωπική εμπειρία του να μεγαλώσω τα μεγάλα μου παιδιά από το 2001, δηλαδή τότε που ο γιος μου ήταν μόλις 4 ετών και η κόρη μου μόλις 1,5 ως μονογονέας, ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Είναι δύσκολο να είσαι μονογονέας. Το καταλαβαίνω, το αποδέχομαι. Την απόφαση της συνειδητή ανθρώπων οι οποίοι λένε δεν θέλω να έχω παιδί Μόνη μου. Δεν θέλω να αποκτήσω παιδί μόνος μου. Είναι απαραίτητο, εφόσον αποφασίσουμε να κάνουμε παιδί μαζί με ένα τέρι, να έχουμε καλό τέρι. Γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν όλες τις καλές προθέσεις για να γίνουν καλοί γονείς, όμως επιλέγοντας κακά τέρια, επιλέγοντας για τέρι έναν άνδρα ή μία γυναίκα που είναι άνθρωποι με προβληματικό στυλ προσωπικότητας, που είναι άνθρωποι με αντιωματικό στυλ προσωπικότητας, που είναι άνθρωποι με αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και μεγαλώνοντας τα παιδιά τους με τέτοιους ανθρώπους, τραυματίζουν ανεπανόρθωτα τα παιδιά τους. Γιατί στην ερώτηση που κάναμε στη δημοσκόπηση στην κοινότητα για το με ποιο τρόπο έχεις μεγαλώσει, με υγιή τρόπο ή με κακοποιητικό τρόπο, πολλοί από αυτούς που απάντησαν δεν έχω καταλάβει ακόμα με ποιο τρόπο έχω μεγαλώσει, τον μπέρδεμα τους οφειλώντας το ότι ο ένας γονιός ήταν γονεϊκός και ο άλλος ήταν κακοποιητικός. Όσο καλός γονιός και αν είναι ο γονεϊκός γονιός, αν μεγαλώνει το παιδί του, τα παιδιά του μαζί με ένα τέρας, μαζί με έναν άνθρωπο που δεν έχει ενσυναίσθηση, τα παιδιά θα τραυματιστούν οπωσδήποτε. Δεν φτάνει να είναι μόνο ένας γονιός γονεϊκός, χρειάζεται να είναι και ο άλλος. Οπότε, όσοι αποφασίζουν να γίνουν γονείς μαζί με τέρι, πρέπει να είναι απολύτως σίγουροι ότι το τέρι τους έχει υγιές στυλ προσωπικότητας, ότι δεν είναι κακοποιητικός άνθρωπος, ότι δεν είναι αρκησιστής, γιατί όσο κι αν είναι οι ίδιοι καλοί άνθρωποι, καλοήθεις, όσο και αν προσπαθούν να είναι γονεϊκοί από τη στιγμή που θα μεγαλώσουν το παιδί με έναν παλιάνθρωπο, τότε το παιδί αναπόφευκτα και θα τραυματιστεί και θα διχαστεί. Επίσης, εάν κάποιος μεγαλώσει παιδί μόνος του, πρέπει οπωσδήποτε, όπως και στην περίπτωση που μεγαλώνεις παιδί μαζί με κάποιον άλλο, πρέπει οπωσδήποτε να είναι καλά μόνος του. Δηλαδή, εάν δεν μπορούμε να παραμείνουμε μόνοι μας, εάν δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να μετατρέψουμε τη μοναξιά μας σε μοναχικότητα, δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να φέρουμε ένα παιδί στον κόσμο ή να τεκνοθετήσουμε ένα παιδί προκειμένου να γεμίσουμε τη ζωή μας. Το παιδί και το μεγάλωμα του παιδιού, τα παιδιά και το μεγάλωμα των παιδιών θα δυσχεραίνουν τη ζωή μας, θα δυσκολέψουν τη ζωή μας, δεν θα την ευκολύνουν. Και με τον ίδιο τρόπο ζευγάρια τα οποία αποφασίζουν να αποκτήσουν παιδί για να σώσουν το γάμο τους εγκληματούν. Και με τον ίδιο τρόπο άνδρες ή γυναίκες που αποφασίζουν να προχωρήσουν σε μια ακόμη εγκυμοσύνη προκειμένου να κρατήσουν το τέρι τους κοντά τους εγκληματούν. Ο μόνος λόγος για να φέρεις παιδιά στον κόσμο ή για να αναλάβεις το μα παιδιών είναι να θέλεις να προσφέρεις. Να είσαι καλά και να δώσεις από αυτό το καλά στη νέα γενιά και στον κόσμο. Είναι εγκληματικό να κάνουμε παιδιά για να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας, για να σώσουμε τη σχέση μας, για να μην νιώθουμε πλέον μοναξιά ή για να έχουμε κάποιον να μας γεροκομίσει. Στην περίπτωση που είμαστε σε μια υγιή σχέση και έχουμε ένα καλό τέρι, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η ζωή συμβαίνει και πολλές φορές Παρόλο που έχουμε όλες τις καλές προθέσεις, μπορεί να παραμείνουμε μόνο Μπορεί να συμβεί ένα δυστύχημα και να σκοτωθεί ο άλλος γονιός. Μπορεί να πάθει μία ασθένεια και να χάσει τη ζωή του. Άρα, ακόμη και αν είμαστε σε καλή σχέση, σε υγιή σχέση, ακόμη και αν έχουμε καλό τέρι, δεν πρέπει να προχωρούμε στη διαδικασία του να γίνουμε γονείς, αν δεν έχουμε επιτύχει το να είμαστε καλά μόνοι μας. Γιατί η ζωή συμβαίνει, shit happens. Και τα παιδιά χρειάζονται να έχουν έναν τουλάχιστον γονιό, ο οποίος να μην στηρίζεται πάνω στα παιδιά για να είναι καλά, να είναι ήδη καλά και να μπορεί να σταθεί στα παιδιά ως γονιός με έναν γονεϊκό τρόπο. Εννοείται ότι δεν φταίει κάποιος όταν πεθάνει. Δεν φταίει κάποιο όταν σκοτωθεί σε ένα δυστύχημα. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ένα γονιό ο οποίος φεύγει από τη ζωή πρόωρα. Και ο λόγος που είναι καλύτερα να υπάρχουν δύο γονείς μαζί όταν τεκνοθετείται ή γεννιέται ένα παιδί, είναι ακριβώς ο ίδιος λόγος που υπάρχει, που έχουμε δύο μάτια, που έχουμε δύο πνεύμονες, που έχουμε δύο νεφρά, δύο αυτιά, δύο ρουθούνια στη μύτη μας και ούτω καθεξής. Το ένα είναι συμπληρωματικό για το άλλο και σε περίπτωση που χάσουμε το ένα μας μάτι μπορούμε να βλέπουμε από το άλλο μας μάτι. Σε περίπτωση που κουφαθεί το ένα μας αυτή μπορούμε να ακούμε από το άλλο μας αυτή. Σε περίπτωση που πάθει ζημιά το ένα μας νεφρό μπορούμε να επιβιώσουμε και με το άλλο μας νεφρό. Ο λόγος που είναι καλύτερα τα παιδιά να έρχονται στον κόσμο μέσα σε ζευγάρια είναι γιατί σε περίπτωση που ομιγαίνει το ένας από τους δύο χάσει τη ζωή του, να μπορεί ο άλλος να υπάρχει. Σε αυτή τη συζήτηση δεν χρειάζεται καν να βάλω, αλλά θα το βάλω, το ζήτημα το οποίο απασχόλησε την ελληνική κοινωνία μερικού μήνες πριν, ή μερικές εβδομάδες πριν, το ζήτημα του αν δυο άνθρωποι του ιδίου φίλου μπορούν να είναι καλοί γονείς για τα παιδιά. Εάν δύο άνθρωποι του ίδιου φίλου, δύο άνδρες μαζί, δύο γυναίκε μαζί, ομοφυλόφιλοι εννοείται για να είναι ζευγάρι, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι όριμοι ψυχοσυναισθηματικά, οι οποίοι γνωρίζουν τα θέματα τους και αναλαμβάνουν τα θέματα του, κάνουν δουλειά με τον εαυτό του, έχουν γονεϊκότητα, μπορούν να μείνουν μόνοι του αν παραστεί ανάγκη, έχουν κάνει επιλογή συντρόφου με υγιέστηλ προσωπικότητα τότε ναι, μπορούν να γίνουν άριστοι γονείς. Δεν είναι ο ερωτικός προσανατολισμός κάποιου ή το με ποιο φίλο είναι τέρη που καθορίζει το αν είναι γονεϊκός ή όχι, αλλά όλα αυτά που προανέφερα. Επίσης, στο κομμάτι του να αποκτήσει παιδιά μαζί με έναν άνθρωπο με έναν διωματικό στυλ προσωπικότητας μαζί με έναν ναρκισιστή, έχετε υπόψη σας ότι στην περίπτωση διαζυγίου, ένας ναρκισιστής, μία ναρκισίστρια είναι πολύ πιθανόν να κακοποιήσει τα παιδιά με σχρό τρόπο, εργαλειοποιώντας τα εναντίον σας. Φυσικά μιλάμε για τη γονική αποξένωση και αυτή τη στιγμή συνειδητοποιώ ότι δεν έχω ανεβάσει στο podcast επεισόδιο για τη γονική αποξένωση και είναι καλή ιδέα το επόμενο επεισόδιο, το 53ο επεισόδιο, να αναφέρεται σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα της γονικής αποξένωσης που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες στην κοινωνία μας καθώς και σε άλλες κοινωνίες. Ανακεφαλαιώνοντας, για να είσαι ικανός να γίνεις γονέας πρέπει να είσαι ενήλικας βιολογικά, ψυχοσυναισθηματικά και πνευματικά, να γνωρίζεις τα θέματα σου, να αναγνωρίζεις τα ζητήματά σου να ψυχοεκπαιδεύεσαι, να ψυχοθεραπεύεσαι, να κάνεις προσωπικό πνευματικό αγώνα και να αντιλαμβάνεσαι την ευθύνη του ρόλου του γονέα. Η ιδιότητα και μόνο δεν μας κάνει επαρκής. Γι' αυτό το λόγο είμαι κάθετα αντίθετη με ανοησίες που ακούγονται του στυλ «Η λέξη μάνα είναι ιερή και η λέξη πατέρας είναι ιερή». Υπάρχουν ανίερες μητέρες και ανίεροι πατεράδες. Γιατί απέκτησαν παιδιά για λάθος λόγους. Απέκτησαν παιδιά για την κοινωνία, απέκτησαν παιδιά για τους γονείς τους, τους δικούς τους γονείς να τους ικανοποιήσουν, απέκτησαν παιδιά για να κρατήσουν μια σχέση ή απέκτησαν παιδιά για να έχουν οποιοδήποτε άλλο όφελος και όχι επειδή αντιλαμβάνονται την ευθύνη και την προσφορά που είναι ο ρόλος του γονέα ο γονιός είναι ευθύνη και προσφορά. Όχι θυσία, ευθύνη και προσφορά, γιατί η λέξη θυσία εμπεριέχει το στοιχείο της χειριστικότητας και το στοιχείο του ότι εγώ θυσιάζομαι για σένα, άρα εσύ πρέπει να με υπηρετείς. Ίσως χρειάζεται να κάνουμε και ένα επεισόδιο με αυτό το θέμα. Η αγάπη δεν είναι θυσία και η γονεϊκή αγάπη δεν είναι θυσία οπωσδήποτε. Πέραν τούτου, θέλω να τονίσω ότι υπάρχει χαρά στη μητρότητα και στην πατρότητα, η οποία χαρά έρχεται από την ικανοποίηση που βιώνεις όταν βλέπεις τα παιδιά που μεγαλώνεις να είναι χαρούμενα, να έχουν υγιή προσωπικότητα, να επιλέγουν τον δρόμο της αρετής και όχι αυτόν της κακίας. Μπορεί τα παιδιά που μεγαλώνει να μην έχουν τους πιο ψηλού βαθμού στο σχολείο. Μπορεί να μην έχουν την κλασική εξωτερική εικόνα ομορφιά. Μπορεί να μην είναι όπω θέλει η κοινωνία να είναι. Εάν τα παιδιά που μεγαλώνει όμω είναι ευδέμωνα, αν τα παιδιά που μεγαλώνει αν έχουν ανοιχτά τα μάτια της ψυχής τους, είναι ενσυναισθητικά, είναι συναισθηματικά ευφυή και είναι παιδιά τα οποία μπορούν να ζήσουν, τότε ναι, αντλείς χαρά και αντλείς ικανοποίηση επειδή τα παιδιά σου είναι καλά. Αυτή η χαρά και αυτή η ικανοποίηση έρχεται συν το χρόνο. Αυτή είναι η χαρά της γονικότητας. Το ότι έχεις κάνει καλά τη δουλειά σου. Το να αποκτήσεις παιδί και να μεγαλώνεις παιδί από μόνο του δεν σου δίνει χαρά, από μόνο του σου δίνει κόπο σου δίνει ευθύνη, σου δίνει υποχρεώσεις τις οποίες εσύ αποφασίζεις να αναλάβεις και είναι δική σου υπόθεση που εσύ αποφάσεις να αναλάβεις και δεν σου χρωστάει τίποτα το παιδί που εσύ αποφάσισες να αναλάβεις αυτές τις υποχρεώσεις. Κάποιες φορές τα μικρά μου παιδιά μπορεί να μου πούν «Ω, σε ταλαιπωρώ που σου λέω να μου δέσει τα παπούτσια μου». Και η απάντηση μου είναι «Εγώ αποφάσισα να γίνω μαμά σου» δεν με Εγώ αποφάσισα να γίνω μαμά σου. Δεν με αν πρέπει να κάνω πράγματα για σένα. Δεν με αν πρέπει να ξοδέψω χρόνο και ενέργεια για να συνδεθώ ουσιαστικά μαζί σου. Σε καμία περίπτωση δεν με Αποφάσισα να γίνω μάνα σου. Αποφάσισα να αναλάβω αυτόν τον ρόλο. Το αποφάσισα, εγώ έχω την ευθύνη, δεν θυσιάζομαι εγώ για σένα, ούτως ώστε εσύ να μου ζητάς συγνώμη ή να μου χρωστάς κάτι στο μέλλον. Κλείνοντας, θέλω να δώσω έτσι μία πολύ συνοπτική απάντηση στο αν θέλω να είμαι γονιός. Γιατί μπορείτε να πάρετε την απάντηση μέσα από όσα έχουν αναφερθεί ήδη. Εάν εσύ που ακούς αυτό το επεισόδιο του podcast, άνδρας ή γυναίκα, αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει γονιός με τον τρόπο που το έχω εξηγήσει, αν αντιλαμβάνεσαι ότι η γονεϊκότητα είναι ευθύνη και βάσανο και κόπος και προσφορά και εξακολουθείς να θέλεις εσύ, επειδή είσαι έτοιμος ψυχοσυναισθηματικά και πνευματικά, επειδή μπορείς να φέρεις εις πέρας αυτό το έργο, επειδή αναλαμβάνεις την τεράστια ευθύνη του να είσαι γονεϊκός, σε αυτά τα παιδιά που θα γεννήσεις ή θα τεκνοθετήσεις μέχρι την ενηλικίωσή τους, εάν εσύ πραγματικά γουστάρεις, εάν εσύ πραγματικά το θέλεις, εάν εσύ είσαι έτοιμος, έτοιμη να βιώσεις όλα όσα προανέφερα, να το κάνεις. Εάν δεν είσαι έτοιμος και αν δεν θέλεις και αν σου φαίνεται βαρύ να μην το κάνεις και έχεις κάθε δικαίωμα να μην το κάνεις. Έχεις κάθε δικαίωμα να επιλέξεις να μην είσαι γονέας. Και ξαναλέω, άνθρωποι οι οποίοι συνειδητά επέλεξαν να μην είναι γονείς, έχουν το σεβασμό μου, την εκτίμηση μου και την αγάπη μου. Και τους θεωρώ εξαιρετικούς πολίτες της κοινωνίας, πολύ πιο υγιείς πολίτες της κοινωνίας, πολύ πιο ενσυναισθητικούς πολίτες της κοινωνίας από εκείνους που κάνουν παιδιά γιατί τι θα πει ο κόσμο, που κάνουν παιδιά γιατί ήρθε η ώρα του να κάνουν παιδιά, που κάνουν παιδιά γιατί είναι σε ηλικία τεκνοποιία, που κάνουν παιδιά για να ευχαριστήσουν του δικού του γονεί ή κάνουν παιδιά για να κρατήσουν κάποιον ή κάποια στη ζωή του και ούτω καθεξή. Εσεί τι πιστεύετε. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω τι δικέ σα απόψει ή γιατί όχι και τις αντιθέσεις σας. Σας στέλνω την αγάπη μου. Mm. Και κλείνοντας, εάν είστε ήδη γονεί και νιώσατε ενοχές ακούγοντας αυτό το επεισόδιο, παρακολουθήστε και τα υπόλοιπα επεισόδια του podcast, παρακολουθήστε και αυτά των οποίων του συνδέσμου έχω βάλει στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου και μπορούμε, ενώ ήδη γονεί και ενώ ήδη τα έχουμε κάνει σκάτα, να μπορέσουμε μέσω ψυχοεκπαίδευσης, ψυχοθεραπείας, και προσωπικού πνευματικού αγώνα, έστω και τώρα, να αναλάβουμε την ευθύνη μας, έστω και τώρα, να ανακουφίσουμε τα παιδιά μας από την κακοποίηση που τους κάνουμε όταν δεν είμαστε γονεϊκοί γονείς. Είσαι γονιός, φέρεις ευθύνη. Είσαι γονιός, αποφάσισες να γίνεις γονιός, σκάσε και κολύμπα τώρα. Γεια! Yeah.